Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα. Πραγματικά ξεκινάμε και αλλάζουμε σελίδα στην καρδίτσα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της συμμετοχής, παρότι διανύουμε οικονομική κρίση και σχετικά με την ενημέρωση που έχουμε από την Ομοσπονδία σε άλλους νομούς, το ποσοστό δηλώσεων σωματείων αγγίζει το 40%, δηλαδή σε περιοχές που είχαν 78 σωματεία, τα οποία είναι ειδικά την Ευρωκαρδανία, που είχε 90 σωματεία, και η συμμετοχή την περίοδο 16-17 είναι μόλις 67, σκοκυλικής από 70 και στα 40, στα τρίγαλα το ίδιο. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε δίπλα στα σωματεία και συνεχίζουμε με όραμα και καινοτομίες, οι οποίες φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την καρδίτσα, για το ποδόσφαιρο της καρδίτσας. Εγκρίθηκε το νέο κωδικοποιημένο κατσατικό, αλλάζουν όλα, πλέον δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο λέγεται εκτελεστική γραμματεία, αλλάζει η πειθαρχική επιτροπή, είμαστε αμήλυτοι σε θέματα βίας, η πειθαρχική επιτροπή πλέον θα είναι πρόεδρος νομικός του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αναπροληπτή μέρος του διοικητικού συμβουλίου της εκτελεστικής γραμματείας. Στη χτεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε ομόφωνα νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Διαιτησίας, ο κ. Θανάσης Παπάς, ένα νέο πρόσωπο, άθαρτο, και πιστεύω ότι ένας νευρολογικός τομέας όπως είναι η διαιτησία, και σήμερα φαντάζεστε όλοι το αντικείμενο της διαιτησίας στο ποδόσφαιρο φέρνει συγκρούσεις με την κυβέρνηση σε επίπεδο Ομοσπονδίας. Εμείς αλλάζουμε και εμπιστευόμαστε τον Σάκη και τον Παπά, τον συνόδελφό μας, ότι θα φέρει εις πέρας. Για την χρονιά που πέρασε, βέβαια, θα τα πούμε αργότερα στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαμε προβλήματα στα θέματα διαιτησίας. Με εξαίρεση δύο σωματεία, το σωματείο το ένα, το ΑΟΦΥΛΟΥ, που ήταν μια διαμαρτυρία σε μια κακή διαιτησία κατά την άποψή του, και με τον ΑΟ Κρανιάς. Δεν είχαμε, ξεπεραστήκαν όλα τα προβλήματα και πήγαμε πολύ καλά σε σχέση με τη διαιτησία. Είχαμε το εξής νέο, το καλύτερο νέο που μπορεί να βγει σε μια ένωση, η άνοδος του τριαντάφυλλου του ΤΙΚΑ στη Super League, οπότε η Καρδίτσα έχει και διαιτή στη Super League. Έχουμε βοηθό τον κύριο Διπλάρη και βοηθούς στη Football League και περιμένουμε τα αποτελέσματα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Όμως δεν φτάνουμε εδώ. Εμείς σαν εξελεκτική επιτροπή πλέον, πρωταρχικός μας σκοπός είναι η πρόληψη, και γι' αυτό σήμερα μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Εταιρικού Συλλόγου με τον Αντιπρόεδρο. Πριν λίγες μέρες στείλαμε έγγραφο στον Εταιρικό Σύλλογο και ζητάμε να μας ενημερώσει για τα μέλη του Εταιρικού Συλλόγου που επιθυμούν και θέλουν να ορίζονται γιατροί σε κάθε αγώνα. Αυτό είναι μια νέα καινοτοπία για την ένωσή μας. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε. Ξεκινήσαμε και πέρυσι αυτό τον αγώνα με μέλη του Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών και άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Την πρώτη εφαρμογή που είχαμε με τον Πρόεδρο με ενημέρωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από γιατρούς οι οποίοι κάνουν το αγροτικό τους ή όσοι επιθυμούν. Αλλά η σκέψη του είναι καλύτερη για μας, πολύ καλή. Θα σας το πει ο ίδιος τι σκέπτεται να κάνει τις επόμενες μέρες ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Ένωση σε όλους τους Δήμους, δηλαδή Δήμους Οφάδων, Παλαμά, Καρδίτσας. Θα γίνει κάποια ημερίδα που θα έχει ενημέρωση για την πρόληψη και θα ακούσετε τον ίδιο να σας τα πει σε λίγο. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση τα οικονομικά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Θα προσφέρουμε αθλητικό υλικό σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε. Περιμένουμε μια επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ, την οποία ομόφωνα αποδεχθήκαμε για αθλητικό υλικό. Η ενημέρωση που είχα τελευταία είναι έως τέλος Αυγούστου. Θα αποφασίσουμε αν να πάρουμε μπάλες προπόνησης και αγώνα, αν μας τα δώσει, αλλιώς θα προσφέρουμε δίκτυα, κάτσες και ό,τι άλλο μπορούμε σε κάτι σωματείο που δεν έχει τη δυνατότητα σήμερα να έχει όλα αυτά που θα μπορεί
να νιώθει καλύτερα, γιατί βάζοντας το χέρι στην τσέπη όλοι, σήμερα φτάσαμε να μην έχουμε στο ποδόσφαιρο την οικονομική αυτοτέλεια. Και γι' αυτό θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε σε αυτά τα θέματα. Τώρα, σχηματίστηκαν όμιλοι. Στο κύπελλο, νέα καινοτομία. Θα έχουμε όμιλο αδύνατο και όμιλο δυνατό. Θα μείνουν έξω από την πλήρωση τα σωματεία της Α κατηγορίας. Συμμετέχουν τα σωματεία της Β. Της Α1 τα σωματεία που ανέβηκαν κατηγορία φέτος. Και αδύνατη χαρακτηρίζουμε εμείς τα σωματεία που ήταν στις τελευταίες θέσεις την περίοδο 15-16. Για τους ομίλους της Β' Εθνικής που έχουμε ένα πρόβλημα με την αναγέννηση, εμείς κρίναμε γεωγραφικά, αλλά θα το εξετάσουμε τώρα. Αν άλλο σωματείο θέλει, θα πάει ή θα κάνουμε κλήρωση, θα συνημερώσει και ο κ. Ζαργανής και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα που να έχει προκύψει με αίτηση σωματείου, είτε να ζητάει κάτι, είτε να διαμαρτύρεται, δεν έχουμε. Όποιος θέλει όμως και σήμερα, μπορεί να μεταφέρει το προβληματισμό του ή για μια νέα. Ό,τι έχει.